φίλε. Χαίρετε, αγαπητέ. Πού είσαι? Είμαι στο Βιετνάμ. Τι πήγες να κάνεις στο Βιετνάμ τώρα? Καλέσαμε να μιλήσω σε ένα σεμινάριο για YouTuber μπροστά που είσαι για άτομα να τους εξηγήσω πώς κάνουμε YouTubing. Ωραίος. Όλα καλά, πήγε καλά. Όχι, τώρα μόλις έφτασα τώρα στο Βιετνάμ να κάνω και ένα βίντεο για το κανάλι μου το μεγάλο που έχω 2,5 εκατομμύρια subscribers και σύνδεσα τα τζερατσιό για να βγει efficiently δουλειά. Βέβαια, αλλά το ευρωψηφοδέλτιο οικολόγο δεν πήγε πολύ καλά το θέμα, δεν είσαι μέσα. Όχι, πήγε πάρα πολύ καλά λόγω του ότι εγώ επέλεξα να μην πάω μαζί. Για δώσε μας λίγο το παρασκήνιο. Εγώ, επειδή δεν είμαι μόνος μου, νιώθω ότι έχω άτομα πίσω μου, την νεολαία, τα άτομα που με στηρίζουν. Δεν ήθελα να επιλέξω εγώ αν θα πάω με τους οικολόγους ή όχι. Και έβαλα ένα poll στο TikTok και ψηφίσα 10.000 άτομα και το 70% των ψηφοφόρων είπε να μην πάω με τους οικολόγους. So, εγώ έπρεπε να τους ακούσω και να πάω ανεξάρτητος. Και άρα, πολλά δύσκολο να πάει σαν ναι. Σίγουρα. Άρα είχες πρόταση από το κίνημα οικολόγων, επέλεξες εσύ με το κοινό σου να μην μπείτε στο ευρωψηφοδέλτιο και απέρριψες την πρόταση. Σωστά. Λόγω του ότι από ό,τι φαίνεται ο κόσμος συμπαθεί τα κόμματα πλέον. Και πιστεύω οι οικολόγοι είναι ένα από τα καλύτερα κόμματα στην Κύπρο. Εγώ τους επέλεξα να πάω με τον κύριο Μπερδί και εγώ έκανα του την πρόταση. Απλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι είναι αγαναχτισμένοι μαζί με τα κόμματα και εγώ μαζί τους. So, να πάμε να κάνουμε το δύσκολο. Άρα τώρα κατεβαίνεις ανεξάρτητος υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι. Δεν θα πάρει άλλο κόμμα δηλαδή. Δύσκολο. Όχι, θα πάω με άλλον κόμμα. Δύσκολο από ό,τι ξέρεις, επειδή άμα είσαι ανεξάρτητος, συναγωνίζεσαι με έναν κόμμα που βάλει 6 ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο. Σωστό. Το σύστημα ενώθει τους ανεξάρτητους, αλλά εμένα δεν είναι ο στόχος μου μόνο να βγω. Ο στόχος μου είναι να δούμε ένα μήνυμα, να περάσουμε ένα μήνυμα στα κόμματα, στην νεολαία, ότι έχει και έναν άλλον τρόπο που γίνεται η πολιτική. Επειδή τόσα χρόνια η πολιτική γίνεται με τον ίδιο τρόπο. 50 χρόνια τα ίδια μας λαλούν, με τα ίδια ρούχα, με τους ίδιους τρόπους, και να αλλάξει κάτι. Θεωρώ ότι το να σούσουμε λίγο τα νερά της πολιτικής είναι ένα πράγμα που πρέπει να γίνει. Έτσι, αφού δεν το θεωρούν να γίνεται, είπα να το κάνω εγώ και πολλά άτομα μέσα μου πιστεύουν το ίδιο πράγμα. Καλή επιτυχία, φίλε Φιδία. Καλά να περάσει εκεί στο Βιετνάμ. Περιμένουμε και τα βίντεο σου. Ευχαριστώ, σε αγαπώ κύριε Μιχαλάρη. Γεια σου φίλε, γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το Φιδία. Ο ίδιος απέρριψε την πρόταση των οικολόγων και αυτό ενδεχομένως να στέλνει και τα δικά του μηνύματα απέναντι στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, μιλώντας